Σας πω σε μια είδηση η οποία ναι μεν ήρθε από χθες, αλλά φαίνεται ότι έχει την δική της δυναμική και φαίνεται ότι εδώ τα πράγματα κάπως αλλιώς μπορεί να οριοθετηθούν. Αναφέρομαι στην απόφαση του Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης για επιστροφή δώρων και περικοπών σε συνταξιούχο, μέλος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, που αλλάζει τα δεδομένα και έρχεται ως συνέπεια της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, που έκρινε ότι όλες οι περικοπές και οι καταργήσεις των δώρων και του επιδόματος αδείας είναι αντισυνταγματικές. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επιδίκασε στο συνταξιούχο που προσέφυγε επιστροφή δώρων και μειώσεων ύψους 11.184,57 ευρώ. Ακούγα μάλιστα και τον καθηγητή εργατικού δικαίου και πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον κύριο Μετρόπουλο, να λέει ότι η απόφαση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση και ΕΦΚΑ δεν μπορούν να προσδοκούν σε διαφορετική απόφαση οποιοδήποτε δικαστηρίου, καθώς η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας λειτουργεί ως νομολογία και έτσι αναμένονται και άλλα πρωτοδικεία να βγάλουν ανάλογες αποφάσεις που θα δικαιώνουν τους συνταξιούχους. Ο πρόεδρος του δικτύου, ο κ. Νίκος Χατζόπουλος, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ακούει και τα σχόλια τα οποία κάνω, αυτά τα οποία αναφέρω, αυτά τα οποία άκουσα. Κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα. Είναι ακριβώς έτσι όπως ενημερώνεται πάντα και σοβαρά από το σταθμό σας. Πρέπει να σας πω ότι είναι ιστορική απόφαση του Μνημονιακού Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, γιατί εδώ τι έκανε. Έκρινε, αφού έχει κρίνει αντισυνταγματικό το 4093 και στο 4051 το ΣΤΕ, ήρθε το πρωτοδικείο, το διοικητικό πρωτοδικείο και είπε ότι τα δώρα κύριας και επικουρικής πρέπει να επιστραφούν πίσω, καθώς και οι περικοπές του 4093. Πρέπει να γνωρίζετε πάρα πολύ ότι ο 4093 δώρα περικοπές. Εδώ μπροστά μου έχω ενημερωτικό σημείωμα συνταξιούχου που ο 4093 του κρατάει 307,40 ευρώ. Δηλαδή μία σύνταξη θανάτου που έχουν βγάλει με τον νόμο Κατρούγκαλο σήμερα ο ΕΦΚΑ. Άρα εκ των πραγμάτων τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Πρέπει να σας πω, ένας ο οποίος έχει αυτό το ποσό διεκδικεί περίπου για τα 3 έτη, γιατί 3 έτη είναι του ΙΚΑ και 2 του Δημοσίου αναδρομικά. Αυτό σημαίνει ότι είναι 18.000 με 20. Μιλάμε για πάρα πολλά. Μάλιστα. Και εκτός την ειδική σφορά αλληλεγγύη. Ωραία. Να ρωτήσω όμως, γιατί από τη μία μπορεί η απόφαση αυτή να κρίνεται ιστορική, αλλά είναι ένα ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις περικοπές που αφορά σε εκατομμύρια συνταξιούχους, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, 700.000 εν ενεργεία υπαλλήλους του δημοσίου. Σωστό. Και το κόστος για το δημόσιο. Εγώ ρωτώ, αν είναι έτσι τα πράγματα, επειδή μιλάτε για μεγάλα ποσά, υπολογίζεται κοντά στα 8 με 9 εκατομμύρια. Θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση από μέρους της κυβέρνησης? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί μιλάμε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και χαίρομαι που μιλάω στο σταθμό σας. Εμείς έχουμε προτείνει νομοθετική ρύθμιση. Εμείς έχουμε πει ότι οι νόμοι από τον 8 του 10 μέχρι και σήμερα, και ένας από αυτούς τον σκληρός του, ο 4093, και ο νόμος Κατρούγκαλο, πρέπει άμεσα να λυθούν νομοθετικά. Είμαστε οι πρώτοι που το λέμε. Και πρέπει να σας πω ότι κόπτεται σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Γεννηματά για τις περικοπές 1/1/19. Πρώτα να καθαρίσουμε με αυτά τα μνημόνια που έχουν ψηφίσει τόσα χρόνια. Γιατί αν καταργηθεί ο 4093, 4051, ειδική σφορά, ο νόμος Κατρούγκαλο, αμέσως δεν υπάρχει από 1/1/19 περικοπές. Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλο έκανε 3 βασικά ζητήματα. Γι' αυτό τον είπα ο πιο αντιασφαλιστικός νόμος. Νομοποιήσε τα κοψίματα των άλλων. Μας αλλάζει την αρχική απόφαση ταξιοδότησης. Από 13/5 του 16 και μετά οι νέοι συνταξιούχοι κόβει ως 30%. Έβαλε στις χείρες τα γνωστά που τα έχουμε πει επανειλημμένως και στους χείρους. Έβαλε 4-6% σε όλες τις κύριες. 6% σε όλες τις επικουρικές. Καθάρισε τις εμπορικές στη τράπεζα που έκανε επανυπολογισμό. Άρα εκ των πραγμάτων εμείς, ο σκοπός του δικτύου μας είναι να νομοθετικά να καθαρίσει αυτό το μεγάλο κομμάτι, τη στιγμή που η χώρα υπολογίζεται Πορτογαλία, που γίνανε μνημόνια, δεν έγινε μια περικοπή στις συντάξεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι πολιτικό και δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ
της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Είναι όλων αυτοί που κυβερνάνε. Είναι καθαρό αυτό το θέμα που βάζουμε. Και γνωρίζετε πολύ καλά εσείς ότι αυτό το έχουμε βάλει καιρό. Και είμαστε οι πρώτοι που λέμε λύστε το, είναι πολιτικό. Γιατί το βάζετε στα δικαστήρια? Γιατί το βάζετε? Τους νόμους τους δικούς σας πάνε και κάνουμε προσφυγές και στο ΣΤΕ. Άρα λύστε νομικά το ζήτημα. Mm-hmm. Να μην υπάρχει κανένα θέμα με τους συνταξιούχους και να μην υπάρχουν και δύο κατηγορίες συνταξιούχους. Το ξέρετε πολύ καλά. Mm-hmm. Το αντιμετωπίζετε και το προσεγγίζετε με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, χωρίς κομματικές ταμπέλες. Αυτό είναι κάτι. Αυτό... Ναι, είναι καλό να επισημαίνετε. Κύριε Χατζόπουλη, είναι καλό να επισημαίνετε. Γιατί πολλές φορές εκεί στην ουσία είναι που χάνουμε το βηματισμό μας και εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Λέτε, δεν είναι ζήτημα ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του Κομμουνιστικού Κόμματος, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΚΙΝΑΛ, ούτε κανένας. Είναι κόμμα εκεί, μπήκε και κουβέντιασε. Είναι θέμα πολιτικό. Μπράβο. Γενικό για την Ελλάδα και πρέπει να το δουν οι πολιτικοί μας και οι 300 στη Βουλή, ότι πρέπει να ληφθούν ως προτείνουμε σαν δίκτυο νομοθετικές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε, να το πω διαφορετικά, από τα βαρύδια προηγούμενων αποφάσεων που ουσιαστικά χαντάκωναν τους συνταξιούχους. Ακριβώς έτσι όπως το βάζετε. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκεί μένουμε, γιατί... Απλώς θα ήθελα να πω, κλείνοντας, ότι το τηλέφωνο μας στο δίκτυο είναι 211-215-3690. Εμείς θέλουμε να μας παίρνει συνταξιούχοι να τους ενημερώνουμε. Είναι πάρα πολλά. Χθες μας πήραν πολλά τηλέφωνα. Δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος τι το έχει συμβεί. Δεν το ξέρει. Αφού μου είπε μια κυρία, ποιο ενημερωτικό σημείωμα? Δεν έχει τυπώσει ενημερωτικό σημείωμα, δεν τις έχουν κόψει. Θέλει ενημέρωση ο συνταξιούχος. Και παρακαλώ όλους τους συνταξιούχους που μας ακούνε να επικοινωνήσουν με το δίκτυο, να ενημερωθούν. Εμάς πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι. Όταν θα ενημερωθούν σε βάθος, εκεί θα λυθούν, γιατί θα είναι αναγκασμένοι οι πολιτικοί να το λύσουν. Και να μην κοροϊδεύουμε και μας λένε ψέματα. Θα λυθεί, θα κοπούν ή δεν θα κοπούν το 19. Τι είναι αυτά που λένε? Αν καταργηθεί ο νόμος, δεν υπάρχει περικοπές.